Καλώς ήρθατε και πάλι, κύριε Γραμματέα, στην Εύβοια. Λέγομαι Γιαγκάκη Στάθης. Είμαι πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Συμμετέχω σήμερα εδώ πέρα για να μεταφέρω περισσότερο μία πείρα. Γιατί εμείς πάνω δύο μήνες μετά, 29 του μήνα, πάθαμε, πλημμυρίσαμε, χάσαμε σοδιές, χάσαμε ανθρώπινες ζωές. Και η ζωή μας άλλαξε, ήρθε τούμπα μέσα σε μία νύχτα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι καταρχήν χρειάζεται από εδώ και πέρα, χρειάζεται πίεση προς την κρατική εξουσία, προς το κράτος. Εάν όλοι μαζί δεν γίνεται μια φωνή, δεν μαζευτείτε κτηνοτρόφοι, ρετσινάδες, άνθρωποι που από τα χωριά εδώ πέρα, τις περιοχές, αγρότες, αν όλοι μαζί δεν μαζευτείτε και δεν φτιάξετε ένα μέτωπο να πιέσετε, του χρόνου τέτοια εποχή θα συζητάτε πάλι τα ίδια. Όπως τα συζητάμε και εμείς. Άκουσα προηγούμενα τον Δήμαρχο που λέει μπήκαμε μέσα στα ποτάμια και καθαρίσαμε τα ποτάμια. Τα ποτάμια λοιπόν που ήταν η πηγή του κακού σε εμάς, εκεί πάνω γιατί είχαν καθαριστούν 30 χρόνια, συνεχίζουν να είναι ακαθάριστα. Πριν από 3 μέρες, 4, βάλανε μία τσάπα μέσα σε ένα μικρό παραπόταμο. Τα μεγάλα ποτάμια, ο Νηλιάς και ο Κυριάς, είναι ακαθάριστα. Οι αγροτικοί δρόμοι, ίσα που πριν 2-3 εβδομάδες, μπήκανε μέσα κάποια μηχανήματα και τους ξύσανε το χώμα. Οι κεντρικοί δρόμοι γίνανε μπαλώματα. Παρόλη την πίεση που ασκήσαμε εκεί πέρα, παρόλη πώς το λένε, φτιάξαμε επιτροπή, με πρωτοβουλία του Αγροτικού Συλλόγου φτιάχτηκε επιτροπή, πήγαμε στα Υπουργεία, πιέσαμε. Ανεβάσαμε στο Μαντούρι τον κύριο Κουτσούμπα, τον γραμματέα. Σύσουμε, και θέλω να το πω αυτό, ότι το ΚΚΕ ήταν ο μόνος αρρωγός στην προσπάθεια αυτή που κάναμε και να μας σκίσει ραντεβού με τα Υπουργεία, αλλά και να κάνει επιρροτήσεις μέσα στη Βουλή και στην Περιφέρεια. Συναντάμε μία κοροϊδία και μία πραξία. Είμαστε πάλι όπως ήμασταν μία εβδομάδα μετά την καταστροφή. Εμείς συνεχίζουμε να πιέζουμε και οι αγροτικοί σύλλογοι εκεί πέρα και οι ρετσινάδες με όποιον τρόπο μπορούμε για να γίνουν αυτές οι αποκαταστάσεις. Είναι όμως το κράτος, αυτό το κράτος που μας κυβερνάει σήμερα με όποια κυβέρνηση, όταν είναι να δώσει λεφτά για να ικανοποιηθούν λαϊκές ανάγκες, είναι πολύ αργό. Είναι πολύ αργό και πώς το λένε, στο κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Γι' αυτό λοιπόν λέω, ξαναλέω πάλι, ότι χρειάζεται πίεση και να πω σε σχέση με τις αποζημιώσεις. Αποζημιώσεις πήραν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που ήταν φορολογικά ενήμεροι στο ΕΛΓΑ. Αυτοί που δεν ήταν οικονομικά ενήμεροι στο ΕΛΓΑ ή δεν είχαν κάνει αυτό που λένε οι συνάδελφοι εδώ πέρα, που δεν είχαν δήλωση ΟΣΔΕ, μείναν εκτός αποζημίωσης. Άνθρωποι που πλημμυρίσαν τα σπίτια τους και ήταν δεύτερη κατοικία, ενώ πληρώνουν ΕΠΙΑ, πληρώνουν φόρους, μείναν εκτός αποζημίωσης. Έκτακτο βοήθημα δεν δόθηκε ποτέ. Στα μαγαζιά ακόμα, τα μαγαζιά επειδή θα πληρωθούν από την περιφέρεια, δεν έχουν πληρωθεί. Η αποζημίωση από τα πέρυσι. Στα νοικοκυριά πληρώθηκε μέσα στον Αύγουστο. Λέω και πάλι ότι χρειάζεται πίεση. Η δύναμη, η δικιά μας, είναι η πίεση που μπορούμε να ασκήσουμε. Ένα μέτωπο, μία φωνή, να τους πιέσουμε να γίνουν πράγματα για την περιοχή μας. Γιατί εμείς ζούμε εδώ, θα τα βρούμε μπροστά μας, θα τα αντιμετωπίσουμε. Και ένα τελευταίο για να κλείσω. Πέρυσι έγινε η πλημμύρα του Ζορμπά, πρόπερσι είχε γίνει η πυρκαγιά, η μεγάλη πυρκαγιά στη Λίμνη. Από τη μεριά του Εβοϊκού το βουνό κατέβηκε στη θάλασσα. Παρόλα τα κρωμοδέματα που είχαν φτιάξει και τα μεγάλα λόγια, τα πλούσια, τα παχιά, κατέβηκε στη θάλασσα.